1.135.000 ευρώ εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο για να υλοποιηθούν πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε τουριστικές περιοχές του νησιού μας. Στην Κρήτη δίδεται το μεγαλύτερο ποσό της Νοτίου Ελλάδος, τα περισσότερα χρήματα για τη Νότια Ελλάδα, το οποίο είναι 1.135.000 ευρώ, ό,τι χρήματα είχαμε αιτηθεί, με την εντολή ουσιαστικά να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό. Ήδη η τεχνική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συντάσσει τα τέχνη δημοπράτησης για ένα μεγάλο διεθνή διαγωνισμό, με τη μεγάλη εργολαβία να ξεκινά τον ερχόμενο Μάρτιο, όπως εκτιμά η Μαρία Κοζηράκη. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει άμεσα, πριν λήξει το 2019. Είμαστε περίπου στα 380 με τα 300 πρωτόκολλα τώρα. Εκτιμούμε χοντρικά ότι περίπου θα καταφέρουμε ίσως να κάνουμε περίπου 100 πρωτόκολλα με τα χρήματα αυτά. Μετά από 2 χρόνια, οι μπουλντόζες θα πιάσουν δουλειά σε αυθαίρετες κατασκευές γυαλού και παραλίας, όπως πλακόστρωτα, πέτρινα τυχεία, πέργολες και όχι μόνο, με τις περισσότερες περιπτώσεις να αφορούν τον ομό Λασιθίου από Μήλατο μέχρι Σιτία, όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις. Είναι ο πρωταθλητής στις αποφάσεις κατεδάφισης ο νομός Λασιθίου και το βόρειο τμήμα και το νότιο τμήμα του νομού. Ξεκινήσουμε από εκεί. Στα 10 πρώτα πρωτόκολλα, εφόσον θυμάμαι καλά, φιγουράρει και λίγο το Ηράκλειο και λίγο τα Χανιά. Σε κάθε περίπτωση είναι καταρχήν μεγάλο δημόσιο όφελος, γιατί ανακτούμε τον δημόσιο χώρο ξανά, και επίσης τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στο κράτος, καθώς με την λήξη και ολοκλήρωση του κάθε πρωτοκόλλου κατεδάφισης έχουμε χρέωση με αφέκ των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΗ, στο φερόμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως εκτιμά η Μαρία Κοζηράκη, οι πρώτες κατεδαφίσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο, λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή μονάδων ξενοδοχειακών ή τουριστικών, οι οποίες είναι αδιαδοτημένες προς ένα τμήμα τους, ενώ μπορεί να στέκει και να εκκρεμεί ένα πρωτόκολλο κατεδάφισης για ένα τμήμα στον Αιγιαλό, το οποίο είναι αυθαίρετο. Υπάρχουν πέργολες, σκληρές επιφάνειες, χώροι πισίνας ακόμα και σε κάποιες κατοικίες από ιδιώτες. Είναι όμως κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις το χώρο αυτό και κυρίως είναι ένα τμήμα των επιχειρήσεων αυτών όπου έχει καταπατηθεί ο δημόσιος χώρος και έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα και επιφάνειες.